Ο καθηγητής, τον κύριο Μάζη, να μας πείτε, κύριε καθηγητά, επειδή όπως μας είπε και ο Ανδρέας, ήταν μια εβδομάδα που είδαμε και την κατάσταση της οικονομίας να υπάρχει αυτή η φτώχεια και το ξύλο στο κοινοβούλιο. Αν βλέπετε όλο αυτό να περνάει στην κοινωνία της Τουρκίας αφενός και αφετέρου, πώς μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως τον Ερντογάν απέναντί μας στη στρατηγική του? Κοιτάξτε. Το περισσότερο που μπορούμε να περιμένουμε από την κατάσταση την οικονομική που περιέγραψε ο κύριος Ρομπόπουλος είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία. Αλυσιδωτές κοινωνικές εκρήξεις οι οποίες δημιουργούν, αν θέλετε, ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα για τον κύριο Ερντογάν, με επιπτώσεις σε ζητήματα κοινής γνώμης. Αυτό που είπε ο κύριος Ρομπόπουλος και ο κύριος Σιωμόπουλος για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας εκεί, τα social media, Twitter, τα social media, Twitter, Facebook, ναι, ναι. Instagram κτλ. Αυτό δηλώνει ότι πλέον στην κοινή γνώμη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν πιεσμένη και υποκαθεστώς αποκλεισμών, απαγορεύσεων, λογοκρισίας κτλ. Υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Μην ξεχνάμε ότι η Αραβική Άνοιξη, η λεγόμενη, ξεκίνησε από τα social media. Σωστά. Αυτό φοβάται και ο Ερντογάν, και επειδή διαβλέπει δυτικές, αν θέλετε, απολύξεις σε αυτήν την νέα τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στα social media, προειδοποιεί ουσιαστικά τη Δύση να μην ανακατεύεται στο εσωτερικό του. Απ' την άλλη μεριά βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά και στην Κύπρο. Άρα μέτωπα και μέσα, μέτωπα και έξω. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι είναι σε μια κατάσταση η οποία τονωθεί να διαλέξει σε ένα δόλυχο δρόμο. Ο ένας είναι να επιστρέψει σε μια ομαλοποίηση της καταστάσεως την οποία αποκλείω, και ο άλλος δρόμος είναι να οδηγηθεί σε κάποιες ρήξεις εντυπώσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο, ελπίζοντας σε μια εσωτερική συσπήρωση του κοινού του. Το τελευταίο είναι και το επικίνδυνο. Γιατί πάντως, το λέτε αυτό, το επικίνδυνο, δηλαδή λέτε ότι μπορεί να μεταφραστεί σε ένα θερμό επεισόδιο, σε μια κίνηση που θα θέλει να ανατρέψει λίγο τα δεδομένα εντός και εκτός Τουρκίας για τον Ερντογάν? Τι εννοείτε? Ναι, ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας, γιατί ο κύριος Ερντογάν μοιραία οδηγείται σε μια κατάσταση η οποία τον κατευθύνει σε μια αντιπαράθεση, περισσότερο οξία, ναι, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό είναι που ξέρω πολύ καλά ότι για την Κύπρο αντιληφθεί. Τώρα που είπατε, πάντως, κύριε καθηγητά, ακούω και διάφορους, παρακολουθώ δηλαδή Τούρκους αναλυτές που λένε ότι μην τολμήσει και κουνηθεί κανένας εκεί πέρα, και Αμερικανός δηλαδή, εμείς θα αντιδράσουμε αμέσως. Φαντάζομαι τους ακούτε κι εσείς. Τους ακούω και θα ήθελα πραγματικά να το δω. Εάν το δω, τότε πιστεύω ότι έρχεται η αρχή του τέλους για τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι πια η ίδια συγκυρία με αυτήν του κυρίου Τραμπ. Πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος. Γι' αυτόν τον λόγο είμαι εξαιρετικά προσεκτικός και σε αυτό που λέω, αλλά και σε αυτό που διαβλέπω. Mm-hmm. Θέλει πολύ προσοχή, και το κομμάτι της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά, το άλλο κομμάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm, είναι το κομμάτι του τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δύο σημεία για μένα τα οποία χρήζουν προσοχής από την ελληνική και κυπριακή πλευρά. Μάλιστα. Βεβαίως, αν το συνδυάσουμε αυτό με κινήσεις, δηλώσεις, πράξεις, ενέργειες, ωραία, και στην Κύπρο από πλευράς ενόπλων δυνάμεων, ωραία, θα δούμε ότι έχει ληφθεί υπόψη. Ωραία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.